Έχει ολοκληρωθεί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Η συνεδρία, όπως είχε προδιαγραφεί και από την ημερήσια διάταξη, βασιζόταν κατά κύριο λόγο σε ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Η ενημέρωση έγινε στη βάση μιας χρονολογικής σειράς, ξεκινώντας από την προηγούμενη συνεδρία του σύσκεψης αρχηγών που ήταν στο τέλος Οκτωβρίου. Ουσιαστικά ο πρόεδρος ξεκίνησε την ενημέρωση για τις συνομιλίες που είχε με τους πρωθυπουργούς Φινλανδίας και Σουηδίας εν ώψη ως γνωστόν των συναντήσεων των δύο αυτών πρωθυπουργών με τον Τούρκο πρωθυπουργό τον κύριο Ερντογάν. Έγινε μια πλήρης ενημέρωση για αυτές τις συνομιλίες. Μετά έγινε ενημέρωση για ένα σημείωμα προς πρωθυπουργούς και πρεσβείες εξωτερικού που αφορούν τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα του κοινού ανακοινοθέντος και των προσπαθειών και της διαβουλεύσης που γίνεται με στόχο την επανάρξη του διαλόγου. Μετά είχαμε ενημέρωση, γι' αυτό κρατώ και εγώ την χρονολογική σειρά, με τον υφυπουργό της Βρετανίας, τον κύριο Λίτιχτον. Ήταν η γνωστή συνάντηση με τον κύριο Ντάουνερ στις 6.11. Είχαμε μια πολύ σημαντική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, όπου ο πρόεδρος διεξοδικά ενημέρωσε τους αρχηγούς των κομμάτων και το όλο το Εθνικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που αφορούν στις σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ, αλλά και μια στρατηγική ανάλυση που έγινε μεταξύ των δύο ανδρών σε ό,τι αφορά τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής μας. Είχαμε ενημέρωση για το θέμα της επιστολής του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Κέρι, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά κάποια σημεία. Είχαμε και ανταπάντηση εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ενημερώθηκαν και εδώ συστηματικά όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Μετά είχαμε μια ενημέρωση για τη διαβούλευση που γίνεται μεταξύ των δύο διαπραγματευτών. Χρονολογική σειρά όλων των εγγράφων που κατατίθεται, πώς γίνεται η διαβούλευση, πάνω σε ποια επίμαχα σημεία υπάρχει η συζήτηση, με κατάληξη βέβαια στην γνωστή συνάντηση με τον κύριο Έρογλου, όπου έγινε πλήρης ενημέρωση από τα πρακτικά της συνάντησης προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Καταληκτικά είχαμε την ενημέρωση που αφορούσε κυρίως τις δύο σημαντικές συναντήσεις που αφορούσαν κατά κύριο λόγο τον Κυπριακό στις Βρυξέλλες την τελευταία εβδομάδα μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του κυρίου Βαν Ρομπόι και του κυρίου Μπαρόσου. Έγινε και μια ενημέρωση για την συζήτηση στο Κολέγιο Επιτρόπων, αλλά κυρίως η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δύο συναντήσεις με τον κύριο Βαν Ρομπόι και τον κύριο Μπαρόσου. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε τον προγραμματισμό του για την επόμενη περίοδο σε ό,τι αφορά τις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου και τη σύσκεψη αρχηγών. Η σύσκεψη αρχηγών, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, θα βρίσκεται σε διαρκή συνεδρία εν ώψη όλων των συζητήσεων που αφορούν στη διαμόρφωση της κοινής διακήρυξης. Θα έχουμε μια σύσκεψη Εθνικού Συμβουλίου μέσα στο Δεκέμβριο που αφορά κατά κύριο λόγο το θέμα των ελληνοκυπριακών περιουσιών και τα ζητήματα που αφορούν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Και τον Ιανουάριο θα βρεθεί η ημερομηνία όπου θα γίνει η γνωστή συζήτηση για θέματα στρατηγικής που έχουν σχέση με τον Κυπριακό και την οποία απαιτούν περίπου όλα τα κόμματα. Το κλίμα που κράτησε ήταν πάρα πολύ συνενετικό και θετικό, θα έλεγα. Υπήρξε μια σαφή στήριξη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα του κοινού ανακοινοθέντος. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πολιτική ηγεσία της Κύπρου στηρίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτή την προσπάθεια και είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα και το γεγονός ότι στέλνεται αυτό το μήνυμα προς όλους τους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας θεωρούμε ότι προσδίδει κύρος στη διαπραγματευτική δυνατότητα του Πρόεδρου. Επειδή υπάρχει μαζική πρόσφυγη Ελληνοκυπρίων στην Επιτροπή Αποζημιώσεων στα κατεχόμενα, κύριε Στυλιανίδη, η κυβέρνηση πώς σκέφτεται να χειριστεί το ζήτημα? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για κάποια τιμωρητικά κίνητρα, ας το πούμε? Νομίζω από τη στιγμή που έχει τεθεί η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υπήρξε μια υποεπιτροπή η οποία διεξήλθε το θέμα σε πάρα πολλές συνεδρίες. Υπάρχει ήδη και μια
γνωμάτευση από πλευρά εισαγγελία, αλλά αναμένονται και κάποιε άλλε εισηγήσει από πλευρά Υπουργείου Εσωτερικών. Νομίζω δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να μπούμε σε δημόσιο σχολιασμό. Η συζήτηση θα γίνει τι επόμενε μέρε, μέσα στο Δεκέμβριο μάλλον, εντό του Εθνικού Συμβουλίου, και ό,τι είναι προ δημοσιοποίηση, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημοσιοποιηθεί. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είπε ότι κατέθεσε μια πρόταση για διεθνή, ανάληψη διεθνούς εκστρατείας ενημέρωσης με την ευκαιρία των 40 χρόνων από την κατοχή της Κύπρου και των 10 χρόνων συμπλήρωσης της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το βλέπει η κυβέρνηση αυτή την πρόταση? Έγινε συζήτηση επί τούτου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί αφού δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα του κοινού ανακοινωθέντος. Νομίζω ότι η καλύτερη περίοδος για να συζητηθεί είναι σε αυτή την γνωστή συζήτηση που θα γίνει για τα θέματα στρατηγικής τον Ιανουάριο, και εκεί θα τεθούν και πρακτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά αυτή την εκστρατεία. Για τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του ΔΥΚΟ, έχετε κάτι να μας πείτε? Νομίζω ότι είπε πολύ καλά ο κ. Παπαδόπουλος ήδη, και αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση χαιρετίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες κάθε κόμματος, ενός κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση, και όταν μιλά ο λαός ενός κόμματος, τα στελέχη και οι οπαδοί, δεν έχει κανείς άλλο τίποτα να προσθέσει. Και νομίζω ότι φάνηκε ότι η συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα εντός της κυβέρνησης συνεχίζεται όπως ακριβώς συνέβαινε μέχρι τώρα. Κύριε Εκπρόσωπε, και ένα σχόλιο για την έκθεση Ντέλεκ και Αβνερ προς το χρηματιστήριο του Ισραήλ, που καταδεικνύουν, η οποία καταδεικνύει ότι έχει λιγότερες ποσότητες φυσικού αερίου το κοίτασμα Αφροδίτη. Έχω την πεποίθηση ότι η νέα ανακοίνωση δεν διαφέρει από την προηγούμενη. Αν θυμάστε, η προηγούμενη ανακοίνωση ήταν ουσιαστικά μία ανακοίνωση που αναφερόταν σε δύο αριθμούς. Μία η οποία είχε τη βάση και μία το ύψος των ποσοτήτων. Τώρα είναι μέσα στα πλαίσια αυτά. Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε. Φαίνεται ότι οι δύο εταιρείες αυτές με τις οποίες συνεργάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζουν ακριβώς μέσα στα χρονοδιαγράμματα και στον ίδιο ακριβώς ρυθμό που υπήρχε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Πολύ.